χωρών της Μέσης Ανατολής. Ήδη από χθες άγνωστοι βομβάρδισαν ιρανικές θέσεις στη Συρία. Το Ισραήλ την ίδια ώρα έκλεινε το εναέριο χώρο στα υψίπεδα του Γκολάν, ενώ έντονη κινητικότητα παρατηρήθηκε και στο Λίβανο. Δεύτερη ανάγνωση των γεγονότων θα κάνουμε τώρα. Συνδυόμαστε με την Ένωση Σύνταξης. Μας περιμένει εκεί η Μαρίνα Χατζικώστα. Παρακολουθεί τις εξελίξεις όπως είδαμε. Μαρίνα, ορίστε. Καλησπέρα. Χρήσανθε καπνός πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ ήδη βγαίνει στο έδαφος της Συρίας. Μπορεί το Τελαβίβ να μην έχει αναλάβει ευθύνη για τις χθεσινές πυραυλικές επιθέσεις σε αεροπορική βάση στη Συρία, κοντά στη Δαμασκό, εναντίον ιρανικών στόχων. Όμως, ως αποτέλεσμα των πυράβλων που βρήκαν στόχο, 6 φρουροί της Επανάστασης σκοτώθηκαν, ενώ οι πληροφορίες λένε, Χρήσανθε, πως άλλοι 2 πύραυλοι δεν βρήκαν στόχο, αναχαιτίστηκαν. Ναι. Το παζλ, βεβαίως, συμπληρώνεται από τις Ισραηλινές εντολές που ήδη εφαρμόστηκαν από την πρώτη στιγμή χθες βράδυ να κλείσει ο εναέριος χώρος στα υψίπεδα του Γκολάν. Επίσης, στο ίδιο σημείο άρχισε η προετοιμασία των Ισραηλινών καταφυγίων. Ο στρατός του Ισραήλ δηλώνει πως ενδέχεται τις επόμενες μέρες να υπάρξει ασυνήθιστη ιρανική δραστηριότητα. Ο Ισραηλινός στρατός είναι σε επιφυλακή επισήμως. Έχει αρχίσει μάλιστα μικρού μεγέθους επιστράτευση εφέδρων, ενώ έχουν αναπτυχθεί και αμυντικά συστήματα. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και στα σύνορα με τον Λίβανο. Ναι. Γι' αυτό και είναι καθοριστική η συνάντηση που έχει αυτή την ώρα, το βλέπουμε και στα πλάνα, ο Βενιαμίν Νετανιάχου με τον βασικό σύμμαχο του Ιράν, τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαδιμίρ Πούτιν, που θα δούμε τι θα βγει στο τέλος. Μάλιστα, στην έναρξη της συνάντησης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν δίστασε να αφήσει υπονοούμενο για τη στάση της Ρωσίας και τον ρόλο που αυτή διαδραματίζει σε εξελίξεις, Μαρίνα. Ακριβώς. Το μήνυμα για τη Ρωσία και τη Συρία, όσο και το σύμμαχό του στο Ιράν, είναι πως δεν θα πρέπει το Συριακό έδαφος να χρησιμοποιηθεί ως βάση επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ, είπε ξεκάθαρα ο Νετανιάχου στον Βλαδιμίρ Πούτιν. Αυτή η συνάντηση είναι κομβική, Χρήσανθε, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Ιράν σχεδιάζει να προβεί σε αντίπεινα εναντίον του Ισραήλ, το οποίο τόσο η Μόσχα, όσο και η Τεχεράνη, το Ισραήλ δηλαδή, κατηγορούν για ανάμειξη σε αριθμό αεροπορικών επιδρομών στη Συρία, αν και το ίδιο δεν σχολιάζει, όπως σου είπα. Και φυσικά για τη συνεργασία που θα πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ της Ρωσίας και του Ισραήλ, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα. Προς το παρόν, κανείς δεν είναι όμως σε θέση να προβλέψει τα επακόλουθα αυτά. Ωστόσο, είναι προφανές πως αυτή η συμφωνία δεν ευνοούσε, η ύπαρξή της δεν ευνοούσε το Ισραήλ. Ποια αναμένεται να είναι, λοιπόν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η επόμενη μέρα στην ευρύτερη περιοχή, Μαρίνα? Σίγουρα αυξάνεται το κίνδυνο στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μόνο πιθανό σενάριο και σίγουρα δεν είναι απόλυτο. Εδώ είναι που υπάρχει ένα μικρό ζήτημα, Χρήσανθε. Ο ίδιος ο Νετανιάχου, λένε οι πληροφορίες, έδωσε την εντολή στον Ντόναλντ Τραμπ να απομακρυνθεί τώρα, αυτή τη στιγμή. Γιατί τώρα? Γιατί το Ιράν έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος τόσο σε ζητήματα οικονομίας και πετρελαϊκής αγοράς, όσο και σε ζητήματα στρατιωτικού εξοπλισμού, λόγω της σταδιακής άρσης του εμπάργου. Άρα, δυναμώνει σε όλα τα επίπεδα και το Ισραήλ δεν το θέλει αυτό. Το τι θα συμβεί, ωστόσο, εξαρτάται απόλυτα από 2 παράγοντες. Ο πρώτος, Χρήσανθε, είναι ο παράγοντας Τραμπ. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του και τι είδους κυρώσεις θα υιοθετήσει εναντίον του Ιράν. Μίλησε για επιβολή αυστηρών μέτρων, αλλά δεν διευκρίνησε. Πριν από λίγο, μάλιστα, σχολίασε πως είτε το Ιράν θα διαπραγματευτεί, είτε κάτι θα συμβεί, και άφησε ανοιχτό το υπονοούμενο. Ενώ ο δεύτερος παράγοντας είναι η Τεχεράνη και τι είδους αντίπεινα θα υιοθετήσει εναντίον του Ισραήλ αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, με τα οποία επίσης προειδοποίησε η ηγεσία της, αλλά επίσης δεν διευκρίνησε. Σίγουρα οι επόμενες 90 μέρες είναι καθοριστικές. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Μαρίνα Χατζικώστα. Όλα αυτά, κυρίες